θα ήθελα να μας μιλήσει λίγο για τη συγκυρία και τη σημασία στην οποία γίνεται το, η Κεντρική Επιτροπή, αυτή η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, σήμερα τελειώνουμε τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, μια Κεντρική Επιτροπή η οποία συνήλθε μαζί με την μεγάλη αλλαγή στο οικοδόμημα της Ευρώπης με την έξοδο της Αγγλίας από αυτήν, όπου αναδεικνύεται η ισχυρή θέση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το καιρό και τα άλλα πολιτικά κόμματα της χώρας κόφευαν, ότι αυτή η Ευρώπη με τον τρόπο που λειτουργεί την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία δεν έχει προοπτική και μέλλον. Δεν είναι μια ευχάριστη διαδικασία αυτό που συνέβη. Είναι ο κόδωνας του κινδύνου, στο οποίο η αριστερά πρέπει... Κόδωνας του κινδύνου για ποιο λόγο? Κόδωνας του κινδύνου με την έννοια ότι μπορεί να ανοίξει τους ασκούς του αιώλου και άλλων χωρών να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό που εμείς θεωρούμε σαν απαραίτητη διαδικασία για την κοινωνική ευημερία για τους λαούς της Ευρώπης και όχι μόνο, είναι μια Ευρώπη διαφορετική. Αυτό που τόσα χρόνια λέγαμε εμείς και οι άλλοι κόφευαν, επαναλαμβάνω, αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που πρέπει και η προσπάθεια που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση αυτή και ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμμα, ώστε να φέρουμε επί της ουσίας τη συζήτηση στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, να γίνει πιο δημοκρατική η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι δημοκρατική. Οι θεσμοί αυτοί, οι οποίοι πρέπει να είναι οι αιρετοί θεσμοί της Ευρώπης, να μπορέσουν να αποδώσουν το πραγματικό επίδικο της σημερινής κοινωνίας του 21ου αιώνα. Άρα η αριστερά πρέπει να πάρει το κόμμα μας αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα, να πρωτοστατήσει στην ευρωπαϊκή αριστερά και όχι μόνο, ώστε να μπεκλωβήσει και τη σοσιαλδημοκρατία από τον αναγκαλισμό με αυτά τα σφιχτά προγράμματα της λιτότητας και του νεοφιλελευθερισμού, ώστε να χαράξει μια καινούργια μέρα. Δεν είναι εύκολος δρόμος, τελειώνουμε σήμερα, αύριο δρόμος για τις οργανώσεις και την κοινωνία, να περάσουμε αφενός αυτή την ανάγκη της ευρωπαϊκής αλλαγής προς το θετικότερο και όχι προς τα ακροδεξιά και φασιστικά μορφώματα. Το δεύτερο ζήτημα, την μεγάλη στιγμή της αριστεράς. Αυτό που έχει συμβεί και νομίζω δεν πρέπει να χάνεται από το κάδρο, είναι ότι για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του 90, την πτώση των κομμουνιστικών κρατών, για πρώτη φορά ενεφανίστηκε η κυβέρνηση με κύριο κρωμό την αριστερά, μέσα στο πιο σκληρό πυρήνα του νεοφιλελευθερισμού, την Ευρωζώνη. Με αυτή την έννοια, ο αγώνας είναι μεγάλος. Είναι μια προσπάθεια δύσκολη, γιατί υπηρετούμε ταυτόχρονα και μια συμφωνία η οποία δεν ήταν δική μας επιλογή, ήταν αναγκαστική επιλογή. Και άρα η ισορροπία ανάμεσα στο εφικτό και στο αριστερό είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Αυτό και να αποτυπωθεί με το συγκεκριμένο παράλληλο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και με τη δράση του ελληνικού λαού μέσα με τη συμμετοχή του σε όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν γίνεται κυβέρνηση αριστεράς χωρίς το λαό μαζί της, χωρίς ένα κόμμα ισχυρό. Άρα σημαίνει το κόμμα μας πρέπει να αντιστοιχηθεί με την εκλογική του βάση και την αντιδιευρύνει, και όχι με ένα κλειστό κόμμα μηχανισμών και στεγνών αντιλήψεων. Να ρωτήσω, άρα σε σχέση με το κόμμα, τι σηματοδοτεί αυτή η Κεντρική Επιτροπή? Βάζει μπροστά διαδικασία συνεδρίου, τι ακριβώς κάνει? Ναι, προφανώς από αύριο ξεκινάμε τις προσυνεδριακές διαδικασίες. Αρχίζουν να κινούνται οι οργανώσεις, όπου θα γίνει ένας ανοιχτός ουσιαστικός διάλογος με βάση τις θέσεις που θα καταλήξει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή, για να πάμε σε ένα συνέδριο το οποίο. Πότε θα γίνει αυτό? Θα γίνει μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη, εκεί περίπου, με προσπάθεια και μια αυτοκριτική για τα λάθη που κάναμε και τις εκτιμήσεις οι οποίες δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Υπάρχουν αιτίες γι' αυτό, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι αιτίες καλύπτουν το πρόβλημα. Συνεπώς πρέπει να πάμε σε ένα συνέδριο μεστό, ουσιαστικό, αποτελεσματικό, επαναλαμβάνω, το οποίο θα κινηθεί σε μια προοπτική όχι ελπίδας απλά, αλλά πράξης, ότι αυτή η αριστερά είναι η ελπίδα, η πραγματική για μια καινούρια μέρα στη χώρα. Ποια είναι τα βασικά επίτευγμα, κατά τη γνώμη σας, του επερχόμενου συνεδρίου? Κοιτάξτε, τα βασικά επίτευγμα είναι, επαναλαμβάνω, ότι έχει σχέση να κάνει με ένα κόμμα ριζοσπαστικό αριστερό που δεν φοβήθηκε να πάρει τη σκυτάλη των προβλημάτων στα χέρια του. Αυτό όμως δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Είναι μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουμε το μοντέλο της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στον τομέα που κυρίως πάσει η Ελλάδα στο μεταπρακτικό της μοντέλο, δηλαδή να πάμε σε μια δίκαιη παραγωγική αναστηκότητα της χώρας, όπου εκεί θα διαχέεται ο παραγόμενος πλούτος πολλούς και όχι στους λίγους. Θα σας πω ένα νούμερο το οποίο έχει αξία και στο κρατήσουν οι τηλεθεατές μας, οι ακροατές.
ότι από τα 78 δισεκατομμύρια που οφείλουν οι ιδιώτες και οι επιχειρηματίες στο δημόσιο σήμερα, από τα 4.300.000 που χρωστούν στο δημόσιο, οι 6.500 χρωστούν τα 70 δις. Αυτό σημαίνει, και αυτό μάλιστα που έχει στα 5 τελευταία χρόνια, ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες έβγαλαν τα χρήματά τους έξω. Δηλαδή, η βασική αντίθεση σήμερα είναι η ισοκατανομή του εισοδήματος. Αυτό το πράγμα η αριστερά δεν μπορεί να το υπηρετήσει, και όχι μόνο δεν θα το υπηρετήσει, αλλά πρέπει πολύ γρήγορα να μπορέσει να χτυπήσει αυτή τη μεγάλη διαπλοκή της φοροδιαφυγής στα μεγάλα επίπεδα, ώστε να μπορέσει να κάνει το κοινωνικό της πρόσημο. Αλλιώς δεν θα τα καταφέρει. Το δεύτερο ζήτημα είναι όλοι οι άλλες τομές που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία. Και η δημοκρατία δεν είναι μια απλή έννοια, απλά μπορώ να βρίζω ελεύθερα, αλλά στην πράξη η συμμετοχική διαδικασία του λαού. Δηλαδή, όπως τα δημοψηφίσματα, όπως οι δυνατότητες του λαού να μπορεί να στέλνει προς νομοθέτηση τη δική του ανάγκη και όχι να την κάνουν κάποιοι κύριοι αγνοώντας το πραγματικό πρόβλημα του λαού, αλλά ακόμα και να αμφισβητεί και νομοθεσίες οι οποίες δεν εκφράζουν το λαϊκό αίσθημα και το δίκαιο. Το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, όπου πρέπει να είναι πολύ πιο αποτελεσματική και πολύ πιο ανθρώπινη και δίκαιη. Είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να ανοίξουμε, δημόσια δίκαιση, τα οποία το συνέδριο και οι θέσεις καθορίζουν. Δεν είναι προς αγώνας αυτό, θα είναι μια τιτάνια προσπάθεια, διότι οι παλιοί μηχανισμοί εξακολουθούν να υπάρχουν. Μόνο η κυβέρνηση είναι σήμερα διαφορετική και ταυτόχρονα και πολύ μεγάλες νοοτροπίες. Ο ελληνικός λαός οικοδομήθηκε απάνω σε μια σχέση ενός κομματικού πελατειακού κράτους, το οποίο δεν είναι εύκολο να σβήσει από τη μια μέρα στην άλλη. Για το ίδιο το κόμμα, τι θα πρέπει να σημαίνει το συνέδριο? Για το ίδιο το κόμμα πρέπει να σημαίνει συμμετοχή του μέλους, πραγματική και ουσιαστική. Είναι μια πολυφορεμένη λέξη και μια καραμέλα την οποία τη λέμε όλοι. Πρέπει να βρούμε τους τρόπους αυτό από διαπίστωση να γίνει πράξη. Να πάμε δηλαδή πραγματικά στο κόμμα των μελών που θα έχουν συμμετοχή. Αυτό πιστεύω μέσα και από τον κανονισμό λειτουργίας αλλά και από τις καταστατικές αλλαγές πρέπει να είναι καθαρό για να μπορέσει αυτό να γίνει επιτέλους πράξη. Δηλαδή να πάμε σε ένα κόμμα το οποίο δεν θα χάνει τις διαφορετικές απόψεις, αλλά θα λειτουργήσει σε ένα μεγάλο βαθμό συλλογικά και ενιαία.